θεωρώ ότι αυτό υποδηλώνει ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική. Νομίζω ότι εκεί ο βασικός πολιτικός, οι τρεις βασικοί πολιτικοί στόχοι της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ήταν πρώτον να δείξει ότι η Ελλάδα είναι ο βασικός πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Το δεύτερο, ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος για τη ΣΥΠΑ, ίσως ο πιο αξιόπιστος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Και το τρίτο είναι ότι να δηλώσει απερίφραστα την πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε με κάθε τρόπο τις προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στην παραβατική της έτσι συμπεριφορά. Επομένως, η κριτική νομίζω ότι αντιπολίτευση ήταν υπερβολική, κατά τη γνώμη σας. Θεωρώ ότι ήταν καταρχήν υπερβολική, κατά δεύτερο άστοχη και κατά τρίτον άδικη. Μάλιστα. Και σίγουρα έτσι, ορολογίες του τύπου φιάσκο ή η μελανότερη σελίδα της ιστορίας και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται, νομίζω ότι δεν τιμούν τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβερνητική του, να το πω έτσι, τη σύντομη ή όχι τόσο σύντομη, 4,5 χρόνια κυβερνητική του ιστορία. Ήταν πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και βάθινε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που έκανε την μεγάλη ανατροπή, να το πω έτσι, τη μεγάλη στροφή από εκεί που έβγαινε και διαδήλωνε απέναντι από την Αμερικανική Πρεσβεία, έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, τελικά να προσδοκά αυτό το οποίο και να επιδιώκει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο βέβαια την Ελλάδα. Δηλαδή μια ισχυρή μας σε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε κάτι να πω λίγο για την πρωτοβουλία του κυρίου Πομπέο, την οποία ο ίδιος ανακοίνωσε, δηλαδή να προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία για την άμβληση, να το πω έτσι, για την αποκλιμάκωση της έντασης. Να ξέρετε ότι αυτό έχει αποδέχτη την Τουρκία, γιατί η ένταση δεν προκαλείται από την Ελλάδα. Αλλά το να λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής ότι εγώ θα προχωρήσω σε μια πρωτοβουλία για την, για την αποκλιμάκωση της έντασης. Αυτό έχει κατάληξει ένα διάλογο μεταξύ μας. Δηλαδή, καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Καταρχήν, ο διάλογος πρέπει να υπάρχει. Ναι, κανείς δεν αντίθετο με το διάλογο. Και το τι θα περιλαμβάνει, φυσικά, είναι ένα θέμα το οποίο εμείς λέμε τι πρέπει να περιλαμβάνει. Η Τουρκία, βέβαια, έχει τις δικές θέσεις. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το διάλογο, γιατί πια μιλάμε σε μια εποχή όπου πρέπει τα θέματα να λύνονται κυρίως με διπλωματικό τρόπο. Αυτό το ταξίδι ήταν ένα αποτυχημένο ταξίδι εκ του αποτελέσματος, κατά τη γνώμη σας? Μια οποιοδήποτε κίνηση και ιδιαίτερα ένα ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού και συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ είναι σαφώς ένα πολύ σημαντικό ως γεγονός για να κρίνεται με όρους επικοινωνιακούς ακριβώς. Εδώ πρέπει να δει κάποιος τι πήρε, τι έδωσε. Και να κρίνει με βάση την πραγματικότητα και άρα τα αντικειμενικά δεδομένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βιάστηκε, διότι ήταν σαφές το τι έδωσε και το τι πήρε η Ελλάδα από αυτή τη συνάντηση. Κοιτάξτε, επειδή παίζουμε με τις λέξεις συχνά, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι το πώς, ποια λέξη θα χρησιμοποιήσω για να το χαρακτηρίσω, αλλά η ουσία του θέματος, την οποία πιστεύω ότι πρέπει να παραμένουμε. Η ουσία λοιπόν είναι ότι σε αυτή τη συνάντηση, μιλάω ακριβώς για τη συνάντηση, δεν μιλάω για το τι θα γίνει στο μέλλον ή τι έγινε στο παρελθόν. Αυτό που έχουμε τώρα. Αυτό που είχαμε. Αυτό που είχαμε. Η συνάντηση. Στη συνάντηση λοιπόν είχαμε το ότι η Ελλάδα είναι δεδομένη, ότι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, με την οποία και εμείς συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε βήματα την ώρα που κρίναμε ότι ταυτίζονται τα συμφέροντα της χώρας μας με τα προωθούμενα συμφέροντα της στιγμής από τους Αμερικανούς, αυτό το έδωσε χωρίς να το κρατήσει για διαπραγματευτικό χαρτί. Θα τα δώσεις και εσείς πριν, κύριε Ιερόβα. Κοιτάξτε, είχαμε από προετοιμάσει. Την Κρήτη, το είχαμε. Είμαστε Αμερικανοί. Το είχαμε προετοιμάσει και εμείς αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, η σύσταση που έγινε και το σύσταση έχει να κάνει με την καλή προαίρεση της αντιπολίτευσης να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία και όχι να αποτρέψει. Ναι. Ότι μερικά χαρτιά διαπραγματευτικά τα κρατάς την ώρα που οι στιγμές είναι κρίσιμες και ακριβώς για να δώσεις και να πάρεις. Αυτή την έννοια έχει διπλωθεί. Και την αναβάθμιση των F-16. Την είχαμε μάθει στην αντίστοιχη επίσκεψη Τσίπρα. Η αναβάθμιση των F-16. Εκείνος μας ευνηδίασε, όπως θυμάστε. Όχι, δεν ευνηδιαστήκαμε. Ήταν κάτι το οποίο ετοιμαζόταν. Είχε πει για τις θέσεις εργασίας της Αμερικής. Και η συγκεκριμένη αναβάθμιση, όπως σας είπα, πραγματικά προετοιμάστηκε και δουλεύτηκε και από εμάς. Όμως, όταν έχεις μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία με ένα περιβάλλον το οποίο φλέγεται, με τον Τραμπ, ο οποίος δηλώνει και δήλωσε ευθαρσός ότι, ξέρετε, ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Αυτό έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Δεν το έπαιξε αυτή τη συνάντηση.
Το είχε πει αυτό παλιότερα. Συνάδελφε, αυτή δεν το είπε. Ότι είναι ο φίλος του Ερντογάν διατυπώθηκε και τώρα. Όχι, δεν το είπε. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν το είπε. Το ρώτησε ο Μιχάλης του Ιγνατίου. Του λέει ο φίλος σας ο Ερντογάν. Ωραία. Λοιπόν, στη συνέχεια, ίσονος σημασίας για τα 5G, αλλά έχει μια σημασία την ώρα που με τους Κινέζους έχει ξεκινήσει μια στρατηγική συνεργασία. Γιατί το κάνεις αυτή τη στιγμή? Είναι μια επιλογή αυτή. Μπορεί, η κυβέρνηση έκανε μια επιλογή. Το χαμηλώνω αυτό σε σχέση με τα άλλα. Καθόλου. Εσείς υποστηρίζετε τους Κινέζους αυτό? Όχι. Λέω ότι κρατάς όταν πας να διαπραγματευτείς, τι δίνεις και τι παίρνεις. Και τι πήραμε λοιπόν μετά από όλα αυτά? Η πρωτοβουλία τον είπα είναι καλή. Η πρωτοβουλία τον είπα εκ των υστέρων εννοείται. Αυτή η χθεσινή. Αυτή που θα γίνει. Το βλέπουμε. Γιατί εκ των υστέρων, αποτέλεσμα της συνάντησης είναι αυτή? Πώς εκ των υστέρων? Θετική κατεύθυνση. Δεν ήρθε από τον κύριο. Σχολιάζουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Και βεβαίως έγιναν και άλλες συζητήσεις. Δεν είναι διαφορετικά, είναι στο ίδιο περιβάλλον, κύριε Γεωργόση. Στο ίδιο περιβάλλον. Αποτέλεσμα της συνάντησης Μητσοτάκη είναι η πρωτοβουλία των Αμερικανών. Δεν ήταν αυτόνομη. Γιατί δεν εκδηλώθηκε σε άλλο χρόνο? Δεν λέω ότι είναι αυτόνομο. Ωστόσο, σχολιάζω δύο διαφορετικά πράγματα. Τα σχολιάζω διαφορετικά χωρίς να σημαίνει ότι τα αποσυνδέω. Και το τι σημαίνει να συμβάλλουν οι Αμερικανοί για να τα βρουν οι δύο χώρες είναι κάτι που αρχικά ακούγεται σέντασης, λέμε. Τώρα τι θα σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Διότι έχει μια σημασία και όταν... Το πώς και τι, βέβαια. Το πώς και τι, τα οποία είναι τεράστια σημασία. Διότι ξέρετε, όταν μπαίνεις να συζητήσεις, που εμείς είμαστε υπέρ των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, και έχουμε πάρει και σαφείς θέσεις, διατυπώθηκαν και πρόσφατα και από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Βεβαίως, ξέροντας πάντα με ποιους όρους κάθεσαι στο τραπέζι, διότι όταν κάθεσαι, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ανάγκη να πάρουμε. Κοινή γραμμή και μπορούμε να χαράξουμε, μιλάμε για τα διαπραγματευτικά χαρτιά, τα οποία πρέπει να μην τα καίμε, αλλά να τα εξαντλούμε. Επειδή σήμερα είναι συναντήσεις όμως, δηλαδή, σε λίγες ώρες θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Τσίπρα. Κοινή γραμμή θα επιτευχθεί σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, διότι είναι συζητήσεις που θα γίνουν και με πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι στο φως της δημοσιότητας. Κύριε Γεροβασίλη. Σας είπα ότι εμείς την αμυντική συμφωνία δεν τη βλέπουμε ως αυτή καθεαυτή. Έχουμε ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες πρόσφατα στον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει. Για αυτή τη συμφωνία. Αυτό για όλα είναι σαν να αποποιηθείτε τον εαυτό σας. Όχι, δεν αποποιούμαστε τίποτε. Εμείς θα είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε με επικοδομητική γιατί αντιπολίτευση. Γιατί άλλα τα οικειοποιήστε, λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προετοίμασε, έστρωσε το χαλί. Και εδώ το έστρωσε όντως. Γιατί τώρα το ξεστρώνετε? Κύριε Οικονόμου, πόσο πιο απλά να το πω. Ότι όχι, όλα αυτά να μου πείτε έχουν, αν θα το ψηφίσετε ή όχι. Το απλό αυτό είναι για μένα. Πώς τα χρησιμοποιείς την κάθε στιγμή και με βάση τη συγκυρία που διαμορφώνεται. Ήταν λάθος το ότι έφερε τα νομοσχέδια και τα κατέθεσε πριν να πάει στην Αμερική. Ήταν λάθος. Θεωρήθηκε δεδομένο, επομένως. Θεωρήθηκε δεδομένο. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Κεγκέρο. Με αυτή την έννοια το συζητάμε. Ότι η χώρα πρέπει τα όπλα της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το ψηφίσετε όμως. Δεν σημαίνει τίποτε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέμε. Αυτό το οποίο διατυπώνω. Τα διαπραγματευτικά όπλα τα οποία δεν είναι άπειρα. Δεν μπορεί κάποιος να τα εξαντλεί και να τα καίει. Μας ξέρεις τις αφήσεις, κύριε Γεροβασίλη. Ελάτε να πάμε και στον κύριο Κεγκέρογλου. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Να μιλήσει ο κύριος Κεγκέρογλου, παρακαλώ. Μισή παρατήρηση. Τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που τα φέρει η κυβέρνηση. Εντάξει, καλά. Άρα πώς είναι λάθος ενώ τα ψήφισε? Είναι λάθος ή είναι σωστό και το ψηφίζεις? Είναι λάθος και δεν ψηφίζεις ή είναι σωστό και το ψηφίζεις? Αυτοί οι ασπρόμαυροι αφορισμοί. Πάντως η κυρία Γεροβασίλη είναι σωστή και πολύ προσεκτική. Εγώ οφείλω να το πω, δεν μιλάει ούτε για φιάσκο, δεν μιλάει για μελανεσίδες. Και νομίζω ότι είναι στη γραμμή τη ευρωπαϊκή ενότητα απέναντι στον κίνδυνο. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κεγκέρογλου, παρακαλώ. Γιατί κάποιοι είπαν ότι το κίνημα αλλαγής, κύριε Κεγκέρογλου, ταυτίστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την κριτική στον κάντε Πρωθυπουργό. Λάθος. Πρέπει να επιδιωχθεί πράγματι η εθνική γραμμή, όπως ρωτήσατε προηγουμένως. Εμείς επιμείναμε σε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε και ακολούθησε την πρόταση του κυρίου Τσίπρα και έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών αντί τη συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω αυτό είναι σαφέστατο. Εσείς πώς κρίνετε τώρα λοιπόν, τη συνάντηση και το ταξίδι του Πρωθυπουργού? Ακριβώς, εδώ θα έρθω λοιπόν, ξεκινώντας από τη συμφωνία. Η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ